Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, είναι κοντά μας στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε καταρχάς στην Κρήτη, κύριε Χαρίτση. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αιχμή τις εξελίξεις που αφορούν την επιστολική ψήφο. Εγκρίθηκε για τις ευρωεκλογές με 158 ψήφους, όχι όμως και η τροπολογία για τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Η θέση σας την έχετε εκφράσει πολλές φορές, ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είδα και το προηγούμενο θέμα που παίξατε. Πολύ δυσάρεστη, στενάχωρη εξέλιξη. Συλληπιτήρια στους οικείους της κοπέλας που χάθηκε τόσο νωρίς και τόσο άδικα. Ναι, είχαμε στη Βουλή αυτές τις μέρες, πρέπει να σας πω, μια διαδικασία η οποία θεωρώ ότι προσβάλλει το ίδιο το Κοινοβούλιο και τη δημοκρατία μας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να επιδοθεί σε έναν κοινοβουλευτικό τακτικισμό, σε έναν τυχοδιοκτισμό θα έλεγα, καθώς ενώ είχαμε το νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε στην επιστολική ψήφο για την Ευρωβουλή, τελευταία στιγμή, και ενώ ήδη η συζήτηση ήταν στην Ολομέλεια, έφερε μια τροπολογία, μια παράδεκτη τροπολογία, μια αντισταγματική τροπολογία, η οποία δεν συζητήθηκε ποτέ σε επιτροπές Βουλής, δεν πέρασε ποτέ από την έγκριση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, όπως ήθιστε να γίνεται σε σημαντικά νομοσχέδια. Μια τροπολογία η οποία ορίζει ότι ο μοναδικός τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τους Έλληνες από Δήμους στις εθνικές εκλογές, όχι σε ευρωεκλογές, που ήταν συζήτηση για το νομοσχέδιο, είναι η επιστολική ψήφος. Και βεβαίως ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι πρέπει να υπάρχουν τα 2/3, 200 βουλευτές δηλαδή, να εγκρίνουν μια τέτοια αλλαγή, γιατί ακριβώς πρόκειται για μείζωνα θεσμική αλλαγή. Δυστυχώς η κυβέρνηση απέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο λίγη σημασία δίνει, πόσο ελάχιστη αξία δίνει τελικά στους δημοκρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Ευτυχώς, εγώ πρέπει να πω, η πίεση την οποία εμείς ασκήσαμε και η συνεπή στάση την οποία κράτησε η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση σε αυτό το νομοσχέδιο, όθησε τελικά και τις άλλες δυνάμεις προοδευτικής αντιπολίτευσης, οι οποίες δυστυχώς στην αρχή είχαν σπεύσει να δώσουν τη συνένεσή τους στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τους όθησε τελικά να αλλάξουν στάση, να κάνουν στροφή 180 μοιρών και να καταψηφίσουν και το νομοσχέδιο και την τροπολογία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επανέλθει στο τραπέζι της συζήτησης στο θέμα μετά τις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει, ο κ. Μητσοτάκης, τα τελευταία 4,5 χρόνια να αντιμετωπίζει τους θεσμούς κατά το δοκούν. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ σημαντικά θεσμικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να παίζει. Με τη δημοκρατία δεν παίζουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει 5 διαδοχικά νομοσχέδια αυτά τα χρόνια για την αλλαγή στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Πρέπει να μπει ένα φρένο. Και εμείς θεωρώ ότι με τη συνεπή στάση μας υπεράσπισης της δημοκρατικής νομιμότητας, περί αυτού πρόκειται, νομίζω ότι βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας έτσι ώστε να υπάρξει μια αντίθεση τελικά σύσσωμη αντιπολίτευση απέναντι στι μεθοδεύσει κυβέρνηση. Εν τέλει όμω, κύριε Χαρίτση, αυτό που λέει η Νέα Αριστερά είναι να ψηφίζουν οι απόδημοι, βεβαίως, αλλά με δικλείδε ασφαλεία. Βεβαίω να ψηφίζουν, βεβαίω με δικλείδε ασφαλεία και βεβαίω η επιστολική ψήφο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο εσωτερικό τη χώρα για τι ευρωεκλογέ, εφόσον αυτό, όπω γίνεται και στο εξωτερικό, αφορά συγκεκριμένε κατηγορίε πληθυσμού, οι οποίε αντικειμενικά δεν μπορούν να προσέλθουν στην κάλπη, όπω είναι πολλοί ηλικιωμένοι συμπολίτε μα, όπω είναι οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό το καλοκαίρι. Έτσι. Αλλά όχι με μια λογική η οποία καταργεί πλήρως την αυτοπρόσωπη παρουσία. Η εκλογική διαδικασία έχει και την λογική του να προσέλθεις να ψηφίσεις ακριβώς για να δείξεις με τη στάση σου ότι συμμετέχεις στην πολιτική διαδικασία. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έγινε πολλή συζήτηση και χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από την κυβέρνηση, ότι όλο αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η συμμετοχή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η συμμετοχή, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, ενισχύεται με πολιτικούς τρόπους, όχι με τεχνικά μέσα. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία και κατ' επέκταση στην πολιτική μετράει και μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Και εμείς ως Νέα Αριστερά αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο ουσιαστικό περιεχόμενο στην πολιτική. Αυτό αφορά τελικά τους πολίτες και κυρίως τους νέους πολίτες, οι οποίοι έχουν απαξιώσει την πολιτική, mm-hmm. να κατανοήσουν, και αυτό δια της πράξης μας θα το δείξουμε, ότι η πολιτική μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους και στα ζητήματα της εργασίας και στα ζητήματα της στέγης, που ειδικά για τους νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και στα ζητήματα της εκπαίδευσης, που απαξιώνει η κυβέρνηση και με την μεθόδευση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα πτυχία τους και τις σπουδές τους. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος, στην ουσία της πολιτικής
Και έτσι θα ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω στις κάλπες και κυρίως πίσω στην πολιτική επειδή συμμετοχή. Επειδή μιλάμε για δικλείδες ασφαλείας, κύριε Χαρίτση, εσείς θεωρείτε ότι η μυστικότητα και το αδιάβλητο τίθεται επί της ουσίας σε ένα αμφιβόλο? Νομίζω ότι η μυστικότητα και το αδιάβλητο, το οποίο είναι μια κατάκτηση της χώρας μας για τη μεταπολίτευση, mm-hmm. τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε κατορθώσει και όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, η αλήθεια είναι, συνέβαλαν σε αυτό, στο να υπάρχει μια πλήρης αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές στη χώρα μας. Τίθεται ένα αμφιβόλο, εφόσον εδώ μιλάμε για την εκχώρηση και σε ιδιωτική εταιρεία της διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων. Τίθεται ένα αμφιβόλο, εφόσον μιλάμε για μια καθολική χρήση της επιστολικής ψήφου και όχι όπως συμβαίνει διεθνώς, όπως και εμείς είχαμε προτείνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν η εξαίρεση δηλαδή της επιστολικής ψήφου, θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, μετατρέπεται σε γενικό καθολικό κανόνα. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν δημοκρατίας εδώ πάρα πολύ σημαντικά, με τα οποία δεν μπορούμε να παίζουμε. Και δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τους θεσμούς με όρους μικροκομματικού, βραχυπρόθεσμου μάλιστα, μικροκομματικού συμφέροντος. Θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί και οι εκλογικοί κατάλογοι εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί οι εκλογικοί κατάλογοι και θα έπρεπε να γίνει αυτό το οποίο εμείς προτείναμε. Γιατί εμείς στη Βουλή δεν πήγαμε μόνο για να καταγγείλουμε, δεν πήγαμε μόνο για να φέρουμε τις αντιρρήσεις μας στο νομοσχέδιο και να το καταψηφίσουμε. Καταθέσαμε και προτάσεις. Και η βασική πρόταση την οποία καταθέσαμε, μπορείτε να ανατρέξετε και στην δικιά μου ομιλία στη Βουλή, είναι ακριβώς ότι πρέπει επιτέλους να καταργηθεί και είναι πολιτικά όριμο και είναι και τεχνικά με τα ψηφιακά μέσα που έχουμε πλέον στην εποχή μας, στη διάθεσή μας, εφικτό να καταργηθεί η έννοια της ετεροδημότευσης, το οποίο αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία και το οποίο διαστρεβλώνει πλήρως και την βούληση του εκλογικού σώματος, αλλά έχει συνέπειες και δημογραφικές, έχει συνέπειες και αναπτυξιακές, δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα για το πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της χώρας αλλά και πώς διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Πρέπει ο πολίτης να ψηφίζει στον τόπο στον οποίο κατοικεί, στον οποίο δουλεύει, στον οποίο ζει. Αυτό επιτάσσει η κοινή λογική, αυτό επιτάσσει η πραγματικότητα. Εμείς προτείναμε να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Δυστυχώς από την κυβέρνηση απορρίφθηκε. Αυτές είναι πραγματικές δημοκρατικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το εκλογικό μας σύστημα. Λοιπόν, κύριε Χαρίτση, υπάρχει αντιπολίτευση επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, διότι όλοι μιλάτε για μια αλαζονική κυβέρνηση. Επί του πρακτέου, να δούμε λίγο τι γίνεται και πώς αξιολογείτε εσείς τη γενική εικόνα. Υπάρχει αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Ένα μεγάλο πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, στην προοδευτική αντιπολίτευση, γιατί πράγματι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί με αλαζονικό τρόπο γιατί νιώθει ότι έχει την πολιτική παντοδυναμία. Πρέπει λοιπόν να σπάσει αυτή η παντοδυναμία της δεξιάς. Και εμείς θέλουμε ακριβώς με τις πολιτικές μας προτάσεις, με το πολιτικό μας πλαίσιο, με έναν άλλο τρόπο άσκησης πολιτικής. Ξέρετε, βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, να σας δώσω δύο παραδείγματα, στη Θεσσαλία, που έχει πληγεί από τις πλημμύρες και οι άνθρωποι έχουν εγκαταληφθεί από το κράτος. Βρεθήκαμε στη Βόρεια Εύβοια μόλις το προηγούμενο Σάββατο, ακριβώς για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές. Θέλουμε να είμαστε η φωνή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από το πολιτικό σύστημα. Έτσι μπορείς να ξαναφέρεις την πολιτική στο προσκήνιο. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία νιώθει ότι παίζει μπάλα μόνη της στο πολιτικό γήπεδο. Και εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Βοηθάει όμως και η πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς, κύριε Χαρίτση, σε αυτό? Όχι. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Δεν βοηθάει. Όμως δεν βοηθάει και μια λογική τεχνητή συγκόλησης. Μια λογική συμφωνιών από τα πάνω, συμφωνιών μεταξύ ηγεσιών, χωρίς να υπάρχει προγραμματικό περιεχόμενο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει οι δυνάμεις αριστεράς, οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να συζητήσουν, να δουν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν, αλλά αυτό να γίνει σε μια σοβαρή προγραμματική βάση. Πώς μπορεί να υπάρξει συνεννόηση όταν υπάρχουν δυνάμεις προοδευτικές οι οποίες λένε ναι στην ιδιωτικοποίηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Πώς μπορεί να υπάρξει συνεννόηση όταν είχαμε χθες το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και να λένε ναι στους στιχοδιοκτισμούς, θεσμικούς στιχοδιοκτισμούς της κυβέρνησης? Ευτυχώς που άλλαξαν γνώμη τελευταία στιγμή. Πρέπει λοιπόν η συνεννόηση και η συμπόρευση όσων δυνάμεων μπορούν να συμπορευθούν να γίνει σε μια στέρεη βάση πάνω στα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό περιμένει από εμάς ο κόσμος, αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες, μακριά από εμάς λογικές τεχνητών συγκολήσεων, συμφωνιών
πίσω από τις κουρτίνες, οι οποίες δεν αφορούν τελικά και δεν εκφράζουν την κοινωνία. Ωραία, λοιπόν, θέλω κύριε Χαρίτση να έρθουμε λίγο στις επαφές που είχατε σήμερα στο Ηράκλειο, ναι. Να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο εισπράξατε. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι η μέρα στο Ηράκλειο σήμερα ήταν πολύ γεμάτη, με πολλές συναντήσεις σε τομείς και με ανθρώπους και με συλλογικότητες οι οποίες πραγματικά είχαν να μας πούν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να πω για παράδειγμα ότι είχαμε μια επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, στο Παγνή. Εκεί μιλήσαμε με τους εργαζόμενους, με το σωματείο και εκεί μας περιέγραψαν μια κατάσταση πλήρους κατάρρευσης του μεγαλύτερου νοσοκομείου του νησιού. Αλλά όχι μόνο, έγινε συζήτηση ευρύτερα και για τις άλλες μονάδες, υγειονομικές μονάδες στην Κρήτη. Είναι μια κατάσταση κατάρρευσης η οποία έχει να κάνει βεβαίως με την υποστελέχωση, έχει να κάνει με την υποχρηματοδότηση, έχει να κάνει, επιτρέψτε μου να πω, με μια συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης να απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γιατί βεβαίως όταν απαξιώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας, δημιουργείται χώρος για να μπουν ιδιώτες στην υγεία. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει στο ΕΣΥ, στο δημόσιο σύστημα υγείας, να καλυφθούν τα κενά. Πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις με πλήρους σχέσεις εργασίας. Πρέπει, μας περιέγραφαν οι ειδικευόμενοι γιατροί, μια κατάσταση τριτοκοσμική στα χειρουργεία, για παράδειγμα. Δεν γίνεται να λειτουργούν έτσι τα μεγαλύτερα νοσοκομιακά ιδρύματα της Κρήτης, αλλά και της περιφέρειας, και ένας ολόκληρος πληθυσμός να κινδυνεύει, αν θέλετε, ακόμα και ως προς την παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα τεράστιο, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την ιδεολογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει μία ακόμη αγορά σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας. Αντίστοιχα και στο Πανεπιστήμιο. Πήγαμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο ΕΜΕΠΑ, και εκεί έγινε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με εκπροσώπους και από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και από το ΙΤΕ και από το ΕΛΚΕΘΕ. Και εκεί ακριβώς μπήκε πάλι το ίδιο ζήτημα. Γιατί στον πυρήνα τους αυτά τα ζητήματα είναι παρόμοια, είναι παρεμφερή. Που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων ουσιαστικά οδηγεί στην απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου. Τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί ουσιαστικά μιλάμε απλώς και μόνο για μια κατόνομα πανεπιστήμια, μιλάμε για αναβάθμιση κάποιων κολεγίων. Έτσι. Αυτά λοιπόν θα διεκδικήσουν χρηματοδότηση από τον κρατικό κορβανά, η οποία είναι ήδη υπό πολλαπλάσια της αναγκαίας για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δημόσια πανεπιστήμια τα οποία παράγουν νέα γνώση, τα οποία παράγουν έρευνα, τα οποία ειδικά στην περιφέρεια, επιτρέψτε να το πω, μιας και εγώ προέρχομαι από την περιφέρεια και βρίσκομαι σήμερα και εδώ στην Κρήτη, ξέρω πολύ καλά τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία συνολικότερα. Δεν είναι μόνο τα μαθήματα τα οποία γίνονται στο πανεπιστήμιο. Είναι η σύνδεση που έχουν τα πανεπιστήμια αυτά με την οικονομική, με την πολιτιστική ζωή του τόπου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε και εμείς και στη Βουλή, στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, θα καταθέσουμε βεβαίως την απόλυτη άρνησή μας και αντίστασή μας απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, αλλά την ίδια στιγμή θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας. Τις προτάσεις μας για την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου δημοκρατικού πανεπιστήμιου, που σήμερα με τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, η ελληνική κοινωνία το έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ. Φαντάζομαι, κύριε Χαρίτση, ότι ακούσατε και πολλά παράπονα για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έτσι, διότι πολλά ακούσαμε εδώ στην Κρήτη προεκλογικά. Είχε γίνει σημαία αυτό το μεγαλεπίβολο έργο. Πράγματι. Που είναι μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το νησί. Τουλάχιστον 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. 20 και πλέον, ναι. Ναι, είναι πραγματικά ένα πολύπαθο έργο, το οποίο μάλιστα από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση σχεδιάζει να το υλοποιήσει και με έναν τρόπο ο οποίος θα στοιχήσει και στους πολίτες της Κρήτης με τα διόδια. Σε όλο το μήκος του. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ακόμα παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό μάλλον για την Κρήτη, για την περιφέρεια της Κρήτης, του πώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις της, τελικά έχουν αποδειχθεί φρούδες ελπίδες και έχουν πέσει στο κενό για τους πολίτες. Και αυτό το βλέπουμε στις περιοδίες μας σε όλη τη χώρα. Το έχουμε δει σε όλες τις περιοχές ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική περιφέρεια δυστυχώς. Στα έργα των υποδομών, στα έργα της θωράκισης των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές που δυστυχώς μας απειλούν λόγω της κλιματικής κρίσης, στα έργα που έχουν να κάνουν με την τοπική ανάπτυξη και τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, σε όλα αυτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι απούσα.
Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι προσδεδεμένη σε πολύ συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Το βλέπουμε αυτό με τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο μεγάλοι πολυεθνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει και εμείς με τις προτάσεις μας και για την διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, θέλουμε ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο υδροκεφαλισμός, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η οποία ουσιαστικά αποστερεί κάθε αναπτυξιακή προοπτική από την περιφέρεια της χώρας. Λοιπόν, βρίσκεστε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα, που αποτέλεσε προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείτε ότι με τη δράση σας θα μπορέσετε δυνητικά στο μέλλον να απορροφήσετε αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν και λοξοδρόμησαν στην πορεία? Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πράγματι, η Κρήτη ήταν ένα προπύργιο για τον προοδευτικό χώρο εδώ και δεκαετίες και για το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένα στοίχημα για μας. Πράγματι, δεν το κρύβω, να μπορέσουμε στην Κρήτη να πείσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, να πείσουμε τους αριστερούς πολίτες ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορεί το μέλλον της περιοχής, όπως και το μέλλον της χώρας μας, να είναι μόνο αυτός ο δυστοπικός μονόδρομος τον οποίο δημιουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι εύκολο, το γνωρίζουμε, έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι μπορούμε με την πολιτική μας, με τον πολιτικό μας λόγο και κυρίως γιατί ο κόσμος είναι καχύποπτος σήμερα και είναι πολύ επιφυλακτικός. Με την πολιτική μας πράξη, λοιπόν, ακόμα περισσότερο, να πείσουμε τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς, αριστερούς πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος και είναι άλλος δρόμος που τους αφορά. Δεν θα μιλήσουμε απλώς γενικά και αφηρημένα για μια διαφορετική πολιτική. Θέλουμε με αυτά τα οποία λέμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, με αυτά τα οποία λέμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο, με αυτά τα οποία λέμε για παράδειγμα για το ενεργειακό, που είναι μεγάλο θέμα εδώ και στην περιοχή σας, στην Κρήτη. Είχαμε συνάντηση το πρωί με τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που λιμένονται και τον πολύ κρίσιμο χώρο της ενέργειας και εδώ στην Κρήτη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε λοιπόν με τις προτάσεις μας σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έτσι θα ξανακερδίσουμε τις συνειδήσεις των πολιτών. Έτσι οι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, αριστεροί πολίτες θα βρουν ξανά το σπίτι τους. Είπατε, και θέλουμε λοιπόν αυτό το σπίτι να είναι η Νέα Αριστερά. Ότι είναι η στόχευσή σας λοιπόν να επιστρέψουν δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι σε εσάς. Αναγνωρίσατε ότι είναι ένα δύσκολο έργο, μια δύσκολη στόχευση, την οποία θα καταφέρετε, πιστεύετε, μόνοι σας. Θα επιστρέψω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, στη συζήτηση για την πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς. Το 2027, όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, θα έχει κλείσει μια οκταετία με πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δυστυχώς έχετε δίκιο, ναι. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια συγκολητική, ουσιαστική, συστατική ουσία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός έτερος πόλος που να μπορεί να αμφισβητήσει το πρόσωπο αυτό. Κοιτάξτε. Και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μου απαντήσετε επίσης. Ναι, κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοφανής ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα με την κυβέρνηση της δεξιάς κ. Μητσοτάκη να είναι κυρίαρχη. Ίσως δεν έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη ανισορροπία από τη μεταπολίτευση και μετά. Πρέπει, είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα θεσμικής ισορροπίας ακριβώς, να υπάρξει το αντίβαρο. Και το αντίβαρο πρέπει να προέλθει από το χώρο της αριστεράς και από το χώρο τον προοδευτικό. Θεωρώ ότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρξουν τέτοιες διεργασίες και θα υπάρξει μια πίεση από την κοινωνία για να υπάρξουν τέτοιες διεργασίες. Με ποιους και με ποιες προϋποθέσεις? Η προϋπόθεση είναι αυτό το οποίο σας είπα και νωρίτερα. Είναι η προγραμματική συζήτηση και η προγραμματική σύγκληση. Δεν μπορεί η προϋπόθεση να είναι μια συμφωνία κορυφής. Δεν μπορεί η προϋπόθεση να είναι το πώς θα μοιράσουμε τις καρέκλες. Ο κόσμος τα έχει βαρεθεί αυτά. Ο κόσμος στον κόσμο είναι αποκρουστικά πλέον όλα αυτά. Προϋπόθεση είναι να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση σε βάθος για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Έτσι θα υπάρξει σύγκληση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Και θα δούμε βεβαίως τότε στην πράξη ποιοι εννοούν αυτά τα οποία λένε. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα επικρατήσει τελικά η λογική η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χώρος αριστεράς και ο χώρος ο προοδευτικός πάντα είχε
ως βασικό του μέλημα τις ανάγκες της κοινωνίας. Και επειδή ακριβώς οι ανάγκες της κοινωνίας είναι να υπάρξει μια σοβαρή αποφασιστική απάντηση, η οποία να μπορεί και εκλογικά να αντιπαρατεθεί με όρους νικηφόρους απέναντι στη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, σε ό,τι μας αφορά, αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχει σοβαρή προγραμματική βάση, πρέπει να δείχνει έναν άλλο τρόπο άσκησης πολιτικής, άρα πρέπει να περνάει και μέσα από την ενδυνάμωση της Νέας Αριστεράς για να μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτό θα δουλέψουμε τους επόμενους μήνες και οι ευρωεκλογές βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο για εμάς. Θα είναι και η πρώτη εκλογική μας καταγραφή και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και το σημείο της εδραίωσης, της συνείδησης των πολιτών ότι υπάρχει μια αριστερή πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες της συνολικής πλειοψηφίας, μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες των προοδευτικών πολιτών. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς βλέπετε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε βέβαια νωρίτερα αρκετές φορές ότι η Νέα Αριστερά έρχεται για να καλύψει αυτό το αντιπολιτευτικό κενό που υπάρχει. Οπότε, μάλλον μπορώ να προβλέψω και την απάντησή σας, αλλά ας μας το πείτε εσείς καλύτερα. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία των δυνάμεων της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου μέχρι σήμερα να διαμορφώσουν μια πρόταση αξιόπιστη και σοβαρή, εναλλακτική απέναντι στην πρόταση της δεξιάς. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε με σοβαρότητα, με τεκμηρίωση, με αξιοπιστή απέναντι στην κοινωνία να διαμορφώσουμε μια τέτοια πρόταση. Και βεβαίως η πρόταση αυτή δεν θέλουμε να είναι περιοριστική, είναι ανοιχτή και σε άλλους εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά σας στοιχειώδη. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πολιτική με όρους σοβαρότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πολιτική με όρους διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Κάνει πολιτική με όρους σοβαρότητας ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και αυτό είναι το κενό το οποίο εμείς θέλουμε να καλύψουμε. Λοιπόν, κάνατε αναφορά στις ευρωεκλογές. Υπάρχει στόχος συγκεκριμένος? Δεν θα το έβαζα με ποσοτικούς όρους σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ πρόωρο. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάτε ότι η Νέα Αριστερά έχει μόλις 1,5 μήνα ζωής. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Δεκέμβρη μέχρι σήμερα. Έχουμε διανύσει ήδη μια σημαντική διαδρομή. Ο στόχος για μας είναι ποιοτικός σε αυτή τη φάση. Και βεβαίως όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Δεν το αποφεύγω. Θα δούμε και τους ποιοτικούς μας. Τους ποιοτικούς μας στόχους ενώπιση των ευρωεκλογών. Αυτή τη στιγμή όμως ο στόχος μας, και γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, είναι η Νέα Αριστερά να αποκτήσει παρουσία παντού, σε όλη τη χώρα, να οργανώσει τις δυνάμεις της, να ριζώσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε το επόμενο διάστημα, γι' αυτό κάνουμε και όλες τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και είμαι βέβαιος ότι εφόσον το καταφέρουμε αυτό, τότε και το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό για την Αριστερά. Σας ενοχλούν οι σφιγμομετρήσεις που γίνονται με δεδομένο ότι μετράτε παρουσία 1,5 μήνα. Σας θέλουν στο όριο του 3%. Είναι βέβαια μια πρόωρη, πολύ αρχική καταγραφή. Τις έρευνες κοινής γνώμης, τις δημοσκοπήσεις, πάντα τις αντιμετωπίζουμε ως ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο και στη δικιά μας τη δουλειά. Δεν με ενοχλούν λοιπόν. Τις λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά αυτό το οποίο λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη είναι η άποψη και η γνώμη των πολιτών. Και οι ανοιχτές συνελεύσεις, οι οποίες κάνουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, προγραμματίζουμε να γίνουν περισσότερες από 80 ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα μέσα στον επόμενο μήνα, είναι νομίζω το καλύτερο κριτήριο και ο καλύτερος δείκτης για τις δυνατότητες που έχει η Νέα Αριστερά. Και πάνω σε αυτές τις δυνατότητες θέλουμε να χτίσουμε μια πιο ισχυρή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Κύριε Χαρίτση, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε στο στούντιο της Κρήτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.